Μανουσάκη Ελένη για τη συνέχεια. Γενική γραμματέας Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Και σαν γυναίκα, όχι μόνο σαν γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και σαν γυναίκα στην αγορά εργασίας, αναρωτιέμαι μετά και την χθεσινή ημέρα τι είναι αυτό το οποίο αποκομίσατε, κυρία Μανουσάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Αυτό που μας έμεινε είναι μια πίκρα που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν την ερμήνευσε σωστά και πέρασε όλα τα αντιεργατικά κομμάτια που είχε στο πλάνο της για να θεσμοθετήσει αυτά που ίσχυαν. Περιμένουμε από μια κυβέρνηση που διατυμπανίζει ότι όλα πάνε καλά, στην πράξη να δείξει ότι όλα πάνε καλά. Πάει καλά η οικονομία μας, πάνε καλά τα έσοδά μας, πάνε καλά τα μυαλά μας, πάνε όλα καλά. Πώς θα πάνε καλά? Αν δεν σου δώσει παροχές η κυβέρνηση, δεν μπορείς να ζήσεις καλά. Και αυτό που μας έμεινε εν τέλει είναι ότι θα δουλεύουμε τόσο πολύ περισσότερο που δεν θα έχουμε εισπράξεις περισσότερες. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οι υποχρεώσεις μας παραμένουν οι ίδιες χωρίς ελαφρύνσεις. Όταν λοιπόν μια μάνα σηκώνεται το πρωί και φεύγει και ξέρει εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να δουλέψει 2 ώρες παραπάνω, γιατί το ορίζει ο νόμος, σε νομικά πρόσωπα, σε ιδιώτες καθαρούς, εννοώ ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα ξέρει λοιπόν ότι 10 ώρες μετά θα επιστρέψει στο σπίτι της, τα έσοδα της όμως είναι τα ίδια. Τα ίδια τα έσοδα. Και πάμε στην πλεονάζουσα εργασία. Αν λοιπόν μετά τις 2 ώρες θεωρηθεί υπερεργασία και θα πρέπει να δουλέψει ακόμα άλλες ώρες για να τις πληρωθεί ή να τις δώσω ρεπό. Θα λείπει δηλαδή ένας άνθρωπος από το σπίτι του 14 ώρες και θα έχει πληρωθεί 10. Σε αντάλλαγμα όλων αυτών που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις να καταλάβουν ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να στηριχτούν. Γιατί δεν υπάρχουν πια εισοδήματα στα νοικοκυριά. Δεν το έχουν καταλάβει. Και αν κάποιοι κλάδοι επιδοτήθηκαν με πενιχρά εισοδήματα ή μπήκαν σε αναστολές και σε κάποιες μορφές χρηματοδότηση από το κράτος, αν δείτε, οι κλάδοι ένα-ένα σταματάει να χρηματοδοτείται, δηλαδή αντίστοιχες ειδικότητες εργαζομένων που πέρυσι πήρανε, φέτος δεν παίρνουν. Πού φτάνουμε στο συμπέρασμα? Ότι κανένας πολίτης δεν είναι καλυμμένος από τις παροχές της κυβέρνησης. Και δεν προβλέπεται να είναι και δυνατός για να αντέξει αυτό το μοτίβο που ψηφίστηκε. Θεωρώ ότι στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί. Όμως δεν υπάρχουν και μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί δυνατοί που να βγαίνει και το εργατικό κέντρο, τα σωματεία που στηρίζουν τους εργαζόμενους για να τα εντοπίσουν και να τα καταγγείλουν. Διότι αποδυναμώθηκαν. Παροχές επ' αυτού του κομματιού δεν υπάρχουν και ούτε θα στηριχτούν. Σε αντίθετη η ανακοίνωση, η αντίθετη δηλαδή η πλευρά είναι ότι το ΣΕΠΕ καταργείται, αλλάζει μορφή, τοποθετούνται όσοι θέλουν εκ της κάθε κυβερνήσεως με αποτέλεσμα ποιο θα πάει να ελέγξει. Ο καυγάς λοιπόν έγινε χθες στη Βουλή απλά για επικοινωνιακούς λόγους και για τις εντυπώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Θεσμοθετήθηκαν ουσιαστικά στρεβλώσεις ή στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας. Είναι ναι. Αυτό το μήνυμα που παίρνω από εσάς, κυρία Μανουσάκη. Υπήρχαν αυτές οι παραβατικές καταστάσεις. Όταν πηγαίναμε και ελέγχαμε στο φούρνο της γειτονιάς τον εργαζόμενο που είναι εκεί πέρα ή στο κρεοπωλείο της παραπέρα γειτονιάς και τον βρίσκαμε με 4 ώρες αδίλω της εργασίας, αμέσως έπεφτε το πρόστιμο, έπαιρνε ο άνθρωπος τα ένσημα που του αναλογούσαν και φυσικά ο εργοδότης δεν τολμούσε να το ξανακάνει. Ποιος μηχανισμός θα πάει να τον εντοπίσει, αφού αυτό είναι νόμιμο τώρα πια? Να είσαι μέσα και να μην σου παρέχουν τίποτα. Τι. Δηλαδή πείτε μου εμένα μια λογική συνάφεια σε αυτά που λένε. Και αν το μικρό κομμάτι του γονέα, του άντρα γονέα, δηλαδή του συντρόφου που έχει στην ευθύνη του παιδιά, είναι μια παροχή, δεν είναι παροχή, έπρεπε ήδη να υπάρχει αυτό. Δηλαδή τα αυτονόητα λέμε παροχές. Δεν είναι αυτή η παροχή. Είναι μια αυτονόητη διαδικασία. Για την καθημερινότητα της κάθε οικογένειας. Εγώ σας λέω ότι είναι όλα εξαιρετικά και το νομοσχέδιο εξαιρετικό. Και πρέπει να δουλεύουμε 15 ώρες εκεί, να σκύψουμε σαν τους μαύρους να δουλέψουμε. Πού θα αφήσουμε τα παιδιά μας που υποτίθεται υπάρχει κράτος πρόνοιας? Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί βρεφικοί που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά όλου του κόσμου? Υπάρχουν δομές να φροντίσουν τους γονείς μας, τους ανήμπορους μπορεί να έχουν ψυχιατρικά, να έχουν θέματα υγείας που είναι στην ευθύνη της κάθε οικογένειας? Τι δομές υπάρχουν?
νοσηλιακά. Δηλαδή θες να πας να νοσηλευτείς. Υπάρχουν αντίστοιχα κρεβάτια να πάω εγώ να κάνω την γυναικολογική μου εξέταση, να μείνω δύο μέρες μέσα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή θα πεθαίνουμε εκεί στα τα σκυλιά, στα χαλάκια της κάθε επιχείρησης? Αυτά είναι ερωτήματα που δυστυχώς δεν απαντούνται. Γιατί αυτή είναι η δουλειά της κάθε κυβέρνησης, να λύνει προβλήματα και να εξισορροπεί καταστάσεις. Μάλιστα. Διαχρονικά δεν γίνεται. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.